Οι αποκαλύψεις των Wikileaks για αμερικανικά διαβαθμισμένα έγγραφα έφεραν τον Τζούλιαν Ασάνζ στο στόχαστρο των εισαγγελέων από την στιγμή που δημοσιεύθηκαν. Όμως οι κατηγορίες για βιασμό στη Σουηδία ήταν αυτές που οδήγησαν τις αρχές στην έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Ο Ασάνζ δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν βάση και ότι οι Σουηδοί αξιωματούχοι ενεργούν ως πιόνια της Ουάσιγκτον. Για σχεδόν 2 χρόνια έδωσε μάχη για να μην εκδοθεί στη Σουηδία, φτάνοντας την υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν έχω κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα σε καμία χώρα. Παρ' όλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είναι τόσο περιοριστικό που εμποδίζει τα Βρετανικά δικαστήρια να λάβουν υπόψη τους τα στοιχεία μιας υπόθεσης. Όμως το Ανώτατο Νομικό Σώμα της Βρετανίας αποφάσισε εναντίον του. Για να αποφύγει την έκδοση, βρήκε καταφύγιο στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο το 2012. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Κορέα για το θάρρος που έδειξε στο να σκεφτεί και να μου δώσει πολιτικό άσυλο. Έμεινε εκεί για περίπου 7 χρόνια, συνεχίζοντας τις νομικές του μάχες, αλλά εξαντλώντας και τις καλές προθέσεις αυτών που τον φιλοξενούσαν. Τελικά του ζήτησαν να αποχωρήσει. Η διαμονή του στην πρεσβεία έληξε δραματικά και αμφιλεγόμενα όταν η αστυνομία εισέβαλε και τον συνέλαβε. Το 2019 η Σουηδία εγκατέλειψε την έρευνα σε βάρος του Ασάνζ και τώρα η προσοχή του είναι στραμμένη στο να πολεμήσει την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.